δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μένεται η μεγάλη φωτιά στην επαρχία Αλμπέρτα στον Καναδά, με τις τοπικές αρχές να υποστηρίζουν ότι σταδιακά τίθεται υπό έλεγχο. Η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει την εκένωση της πόλης Φορτ Μακμάρι, καταστρέφοντας ολόκληρες γειτονιές. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο της πυροσβεστικής, ωστόσο οι ελαφριές βροχοπτώσεις και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών φαίνεται να βοηθούν στον περιορισμό της φωτιάς. Η πυρκαγιά είχε αρχίσει να απειλεί σε ανησυχητικό βαθμό τις πετρελαϊκές πηγές της περιοχής, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των δραστηριοτήτων παραγωγής. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών. Αρκετοί τραυματίστηκαν στην τεράστια έκρηξη που ακολούθησε ύστερα από τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο λεωφορεία και ένα βιτιοφόρο καυσίμων στα ανατολικά της χώρας. Τα λεωφορεία που μετέφεραν 125 επιβάτες από την Καμπούλ προς τον νότο συγκρούστηκαν με το βιτιοφόρο που βρισκόταν στην αντίθετη κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου. Στη σύλληψη του δημοσιογράφου και ανταποκριτή του βρετανικού δικτύου BBC, Rupert Wingfield Hayes, προχώρησε το καθεστώς της Βόρειας Κορέας σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το κινέζικο ειδησιογραφικό πρακτορείο Νέα Κίνα. Μάλιστα, η Πιο Γιάνγκ τον απέλασε από τη χώρα καθώς τον κατηγορεί για απρεπή δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων και φραστική επίθεση κατά του συστήματος της Βόρειας Κορέας. Το μυστήριο του χαμένου τάφου της βασίλισσας Νεφερτίτης φαίνεται να διχάζει τους αρχαιολόγους. Οι Βρετανοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο μυστικό δωμάτιο στον τάφο του Τουταγχαμών πίσω από το βόρειο τείχος. Τη συγκεκριμένη θεωρία, ωστόσο, απορρίπτει το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες μέσω ραντάρ στο ταφικό μνημείο του Φαραώ, με τις αρχές να διαμηνύουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε καμία ανασκαφή εφόσον δεν είναι 100% σίγουροι.